Μιλήστε από εκεί. Ωραία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για πολλωστή φορά παρουσιάζεται μια διαφορετική εικόνα από τις συνεδριάσεις που γίνονται στην αρμόδια επιτροπή σε σχέση με την Ολομέλεια. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας επικοινωνιακός λόγος που γίνεται αυτό, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα και με τα πρακτικά και την ψήφιση στην αρμόδια επιτροπή, θεωρώ ότι υπήρξε μια κοινή αποδοχή και μια κατανόηση του ζητήματος από το σύνολο του δημοκρατικού τόξου, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο απαντά σε προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και απαντά με τέτοιον τρόπο, συγκρατημένο αν θέλετε να σας το πω, αλλά απαντά με τέτοιο τρόπο που δεν θα δίνει το περιθώριο σε καμιά αμφισβήτηση για την νομιμότητα και τη συνταγματικότητά του. Επειδή έχουμε το προηγούμενο του Συμβουλίου της Επικρατείας και επειδή δεχόμαστε τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, αυτό το νομοσχέδιο κάνει ένα βήμα μπροστά ώστε να διευθετήσουμε πράγματα που θα έπρεπε να διευθετηθούν από το 2010 με τον προηγούμενο νόμο και πράγματα που στην Ευρώπη έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες. Δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ με τον νόμο του 2010, το 38-38, δεν επιχείρησε να τον εφαρμόσει. Εκεί είχαμε το εξής εξαιρετικό. Η επόμενη κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Δημάρ, με μόνο την διαρροή της απόφασης από το ΣΤΕ, πάγωσε τον νόμο και αυτό είχε ένα αρνητικό. Είχε ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τα παιδιά που ήταν ήδη στη διαδικασία απόκτησης της ιδαγένειας. Έρχεται λοιπόν το σημερινό νομοσχέδιο να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα. Και αν βγάλουμε απ' έξω τις ναζιστικές κραυγές, αν βγάλουμε απ' έξω τις κραυγές των ακροδεξιών της Νέας Δημοκρατίας, κριτική στο νομοσχέδιο επί της ουσίας του δεν γίνεται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Γίνεται μεγάλη κουβέντα γιατί ένα παιδί μπορεί να αποκτήσει την ιθαγένεια στην πρώτη δημοτικού. Συγγνώμη, αλλά αν δεν την αποκτήσει στην πρώτη δημοτικού και την αποκτήσει στην έκτη δημοτικού ή στα 18 του χρόνια, από τα 6 του χρόνια μέχρι τα 18 του ή τα 12 του, τι ιθαγένεια θα έχει? Ένα παιδί που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, ένα παιδί που θα παρακολουθεί στο ελληνικό σχολείο, ένα παιδί που θα κινηθεί μέσα στην ελληνική κοινωνία και θα έχει εικόνες και ακούσματα από την ελληνική κοινωνία, εσείς λέτε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί θα αλλοιώσει το σχολείο. Σκέφτεστε σε ποια θέση είναι τα παιδιά στην πρώτη δημοτικού και μέχρι να φτάσουν στην έκτη δημοτικού ή να γίνουν 18 χρονών, τι αντιμετώπιση έχουν μέσα στα σχολεία. Ξεχνάτε τα επεισόδια με τις σημαίες. Ξεχνάτε τα επεισόδια παιδιών που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια γιατί είχαν αλλοδαπούς γονείς. Αυτό δεν θα θέλετε να το αντιμετωπίσουμε? Αυτό δεν ζητάμε ως ελληνική κοινωνία να το αντιμετωπίσουμε? Να δούμε λοιπόν ποια είναι η πραγματικότητα πέρα από τις επικοινωνιακές στρακαστρούκες. Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας τώρα. Ακούστε και επίσης, και μάλιστα από νομικό, ένα εξαιρετικό και καινοφανές επιχείρημα, ότι σε περιόδους κρίσης, το θέτω ως ζήτημα για να αντιληφθούμε τι λέγεται εμείς στην Ολομέλεια. Σε περιπτώσεις κρίσης όπως ζούμε τώρα, ανθρωπιστικής, οικονομικής, πολιτικής κρίσης στη χώρα, τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών θα πρέπει να είναι πιο ψηλά από τα δικαιώματα των αλλοδαπών. Και άρα θα πρέπει να δούμε πρώτα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων και μετά τα υπόλοιπα. Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοιες κουβέντες εδώ μέσα? Ξέρετε πότε επιχειρήθηκε αυτό? Τη δεκαετία του 40. Όπου οι Εβραίοι ξαφνικά δεν είχαν δικαιώματα γιατί ήταν σε μια χώρα σε κρίση και σε πόλεμο. Είναι δυνατόν να ακούγονται επιχειρήματα του τύπου ζυγίζουμε σε μια ζυγαριά ποιος έχει, ανάλογα με τι ηθαγένεια έχει σε μια χώρα, αν έχει δεν έχει δικαιώματα? Μπορούμε να πάμε έτσι μπροστά? Μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο? Το άλλο που ακούγεται και επίσης, αν δεν ήταν στα όρια της ανοησίας και επικίνδυνο ταυτόχρονα, θα μπορούσαμε να το δούμε και ως χιούμορ. Έχουν αυξηθεί, λέει, οι μεταναστευτικές ροές, γιατί βγήκε στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και το μάθανε σε αυτές τις χώρες και επειδή ανοίξαμε τα σύνορα έρχονται όλοι στην Ελλάδα. Να πω το πρώτο επιχείρημα. Γνωρίζετε το πρώτο, γιατί μέχρι τότε υπάρχουν στοιχεία, το πρώτο εξάμεινο του 2014 πόσους ανθρώπους είχαμε που εγκαταλείψαν τις εστίες τους? 5,5 εκατομμύρια. Γνωρίζετε από τα 5,5 εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων πόσοι ήρθαν στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη? 600.000. 600.000. Και αυτό εσείς το θεωρείτε ότι έγινε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε την κυβέρνηση?
Να σας πω, γιατί είναι προσωπική μου εμπειρία, ο εισαγγελέας από τη Συρία που γνώρισα, που έφυγε με κίνδυνο της ζωής του και έθεσε σε κίνδυνο της ζωής των τριών παιδιών του και της γυναίκας του, ήρθε στην Ελλάδα γιατί άκουσε στη Συρία που ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση και άφησε όλο το βιός του και την τύχη του και την ζωή του εκεί πέρα, φορτώθηκε τρία παιδιά, περπάτησε και εγώ δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα, πέρασε το Αιγαίο και ήρθε εδώ γιατί άκουσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση. Θα πείτε επιτέλους κάποιο σοβαρό επιχείρημα? Να κάνουμε και μια κουβέντα της προκοπής. Να κάνουμε και μια κουβέντα η οποία αξίζει τον κόπο να μας διορθώσει και να διορθωθούμε και ως κυβέρνηση. Θα πείτε κάποια στιγμή, γιατί δεν θα το πείτε, θα σας το πω εγώ τώρα σε λίγο, πόσο κοστίζει η απέλαση στην Ευρώπη? 11,3 δισεκατομμύρια κόστισε η απέλαση στην Ευρώπη, η απελάση. Ξέρετε πόσο κοστίζει η τεχνολογική υποστήριξη για να έχουμε όλα αυτά που έχουμε στην Ευρώπη φρούριο? 1,3 δισεκατομμύρια. Ξέρετε που μπορούσαμε να τα διαθέσουμε αυτά τα λεφτά? Και επιτέλους, ως Νέα Δημοκρατία, αυτά τα χρήματα που πήρατε από την Ευρώπη για να κάνετε αυτά τα στρατόπεδα του ΕΣΧΟΥΣ, τα αξιολογήσατε τι ακριβώς έχουν αποφέρει? Υπάρχει το εξής μεγαλειώδες επιχείρημα. Βάλαμε το φράχτη στον Εύρο και κόψαμε τις μεταναστευτικές ροές. Αν δε, τις πολλαπλασιάσατε στα νησιά. 3.100.000 στήχησε ο φράχτη στον Εύρο. Κάνατε κάτι? Κλείνω με αυτό. 30.000 μετανάστες δεν θα έρθουν στη χώρα να σας μαγαρίσουν. 30.000 μετανάστες δεν θα σας τρομάξουν. Πνίγηκαν στη Μεσόγειο.